Να περάσουμε στον Μοχάμεντ Ελ Πάπα, ο οποίος είναι γεννημένος στην Παλαιστίνη. Βέβαια, μεγάλωσε, ζει και εργάζεται εδώ στην Ελλάδα. Βασανίστηκε, φυλακίστηκε από την ηλικία των 16 ετών για θέματα όσον αφορά την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Να τον ακούσουμε. Γεια σας, καμπομένα, και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θέλω να πω κατευθείαν στο θέμα. Μάλλον ο κόσμος τώρα βλέπει αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα και είναι μια απομονωμένη εικόνα ότι η Γάζα ρίχνει πυράβλους στο Ισραήλ, το Ισραήλ αντιπηγήθηκε, αυτοαμήνεται κτλ. Το σχέδιο είναι ξεκάθαρο και έχει ανακοινωθεί εδώ και 120 τόσα χρόνια. Όταν μαζεύτηκαν όλοι οι ζωνιστές του κόσμου και αποφάσισαν την ίδρυση ενός καθαρά εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Το σχέδιο άρχισε να δουλεύει πολύ ιεράδια και πολύ δυνατά και δυναμικά με όλες τις πλούσιες εβραϊκές χώρες του κόσμου, ανά του κόσμου και με πολιτικούς σε διάφορες κυβερνήσεις. Η Αγγλία έβαλε προς να τους εφαρμόσει το σχέδιο, το οποίο σχέδιο τέριαζε με τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων τότε. Και τώρα, γιατί η περιοχή Μέση Ανατολή κάθεται, έχει την κατάρα, δεν είναι ευλογία, πραγματικά είναι η κατάρα ότι κάθεται πάνω στο πλούτο όλου του πλανήτη. Στις χώρες της Μέσης Ανατολής υπάρχουν περίπου 80% των κατασμάτων πετρελαίου του κόσμου, 60% των κατασμάτων χρυσού, σε δύο, όποιο αγαθό θέλετε, η πλειοψηφία των αποθεμάτων είναι εκεί κάτω από την περιοχή. Οπότε, για να ελεγχθεί αυτό το πλούτος, πρέπει να διαμελιστεί αυτή η περιοχή σε κρατήδια που να είναι εμπόλεμοι μεταξύ τους, και να υπάρχει μία ένας αστυνόμος εκεί που να κάνει το κομμάντο. Αυτός ο αστυνόμος, ο μάλλον αυτός ο τραμπούκος, είναι το κράτος του Ισραήλ που συμβάλλανε όλοι αυτοί, όλες οι μεγάλες δυνάμεις, να το φυτέψουν εκεί πέρα για να προστατεύσει τα δικά τους συμφέροντα. Στις αρχές του αιώνα ήταν το σχέδιο Σάις-Πίκο για το διαμελισμό του αραβικού κράτους, που το διαμελίσαν ήδη σε 20 χώρες. Τώρα υπάρχει άλλο σχέδιο, το Bernard Lewis, ο Αμερικανός, το οποίο ανακοινώθηκε το 1972. Δηλαδή όλα αυτά είναι γνωστά. Όλα αυτά είναι γνωστά. Απλά ο κόσμος δεν βλέπει την εικόνα. Ασχολούνται με τα μικρά που συμβαίνουν. Μικρός πόλεμος σήμερα, μικρός πόλεμος το 12, το 8, το 9. Ενώ η μεγάλη εικόνα, κι ας είναι ξεκάθαρη, κι ας είναι ανακοινωσμένη, κανένας δεν βλέπει. Το μεγαλύτερο σχέδιο του Bernard Lewis είναι διαμελισμός κάθε χώρας από αυτές τις μικρές που ήδη ήταν από μόνες δηλαδή μικρές σε άλλες τέσσερις. Δηλαδή Αίγυπτο 4, ο Λίβανος ήδη, εντάξει, ο Λίβανος είναι μέσα στα σχέδιά τους να τον πάρουν, η Συρία, ένα κομμάτι του Ιράκ. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε, η αραβική άνοιξη. Γιατί είναι αυτό, ότι για να υπάρχει αφορμή να φυτέψουν εμφύλιο σε κάθε χώρα, γιατί σε όλες τις χώρες, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μια χώρα που να είναι, ακόμα και η Ισλανδία, άμα θέλετε, άμα το ψάχνουν μεταξύ τους, έχουν διαφορές. Δεν έχουν όλοι την ίδια ιδεολογία, την ίδια θρησκεία, το ίδιο, ανήκουν στο ίδιο έθνος. Οπότε το θέμα είναι να βρεις αφορμή, να φυτέψεις αφορμή και φυτίλιο πολέμου και να το ενθαρρύνεις. Στο αραβικό κόσμο αυτό. Άρχισαν με την αραβική άνοιξη και τώρα σε κάθε χώρα φυτεύουν έναν εμφύλιο, ο οποίος ή έχει ξεκινήσει ήδη όπως η Λιβύη, Ιράκ, Συρία, ή είναι εν δυνάμει και προχωρεί. Τώρα, τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη θέλανε καθαρά την ίδρυση εθνικά καθαρό εβραϊκό κράτος. Και όταν η Γκόλντα Μέιερ ανακάλυψε σε μια περιοδία της αραβικές περιοχές ότι υπάρχει κάποιος αραβικός πληθυσμός το οποίο δεν είναι εύκολο να το ξεφορτωθεί, είπε το γνωστό ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε ένα ξένο σώμα στο μάτι μας, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι από χρυσό ή από, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι την είπε, από σκατό. Το μέλημά μας είναι να το βγάλουμε έξω. Και έτσι μας βλέπουν οι Ισραηλοί. Είμαστε στο μάτι τους και θέλουν να μας βάλουν. Ο κόσμος σήμερα
βλέπει τι συμβαίνει στην Γάζα. Γιατί ρίχνουν τη Γάζα, εντάξει, σφοδρό μπορεί, δεν είναι πόλεμο. Αυτό που βλέπετε. Δεν βλέπω ο κόσμο τι συμβαίνει στην Δυτική Όχθη. Εξίσου δυναμικό πόλεμο εθνοκάθαρση. Έχουν περιορίσει και περικυκλώσει κάθε χωριό, κάθε παλαιστινιακό πληθυσμό στην Δυτική Όχθη σε μεγάλη φυλακή. Δηλαδή οι άνθρωποι στην Απλούς την έχουν κάνει 5-6 κομμάτια και άμα γίνεται γάμος του ξαδέλφου σου στο άλλο κομμάτι χρειάζεσαι άδεια από το Ισραηλινό στρατό να πας να δεις το γάμο του ξαδέλφου σου που είναι απέναντι. Το βλέπεις από την ταράτσα. Απλά πρέπει να περάσεις από ένα checkpoint. Δεν είναι checkpoint, είναι του στρατού, είναι η βάση του στρατού. Έχουν περιορίσει τις περιοχές και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, μέσα στην ίδια πόλη. Λοιπόν, όλα αυτά συμβάλλουν στο μεγαλύτερο σχέδιο εθνοκάθαρσης. Θέλουν μια χώρα άδεια από τους Παλαιστινίους. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Στα Ιεροσόλυμα, οι ντόπιοι Παλαιστίνοι, που είναι απόγονοι εμείς, ο Παλαιστινιακός λαός, λένε ότι είμαστε Παλαιστινιακός λαός. Ανέκαθεν είμαστε εκεί. Είμαστε απόγονοι όλων των φυλών που πέρασαν από εκεί. Των Αράβων, των Ρωμαίων, των αρχαίων Ελλήνων, των Φίνικων, όλες οι φυλές που πέρασαν από εκεί, όπως πέρασαν και από την Ελλάδα και από άλλες περιοχές, εμείς είμαστε ακόμα και των αρχαίων εβραϊκών φυλών. Πολλές παλαιστινιακές οικογένειες έχουν πολύ πιο δυνατές εβραϊκές σχέσεις από αυτοί που μας ήρθαν από τη Ρωσία και από την Πολωνία. Το θέμα είναι ότι το θρέσκευμα, θέλουν ένα εβραϊκό κράτος στο θρέσκευμα. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, που είναι απόγονοι όλων αυτών των ιστορικών φυλών, ζουν στο σπίτι τους με άδεια παραμονής. Αν είναι δυνατόν να ζεις μέσα στη χώρα σου με άδεια παραμονής, η οποία ανανιώνεται κάθε χρόνο και αν τυχόν συμβεί το παραμικρό, κόβει, πάβεται. Λοιπόν, αν είσαι κάτοικος Ιερουσαλήμ ή Δυτική Όχθη γενικότερα, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Πραγματικά, δηλαδή είναι μια φρικαλιότητα, δεν ξέρω τι κόσμο ζούμε και μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και... Αν χάσεις την άδεια παραμονή σου, χάνεις και την ιδιοκτησία σου. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν 65 νόμοι που αφορούν τους Άραβες που ζουν στην Παλαιστίνη. Δεν μιλάμε για τους Παλαιστίνιους που ζουν στα Παλαιστινιακά εδάφη, για τους Παλαιστίνιους που ζουν σε αυτά που έχει αποσπάσει το Ισραήλ σαν δικό του. Και από αυτά είναι και το Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, αν λείπεις από μια ιδιοκτησία σου 2 χρόνια συνεχόμενα, χάνεις το δικαίωμα να την κρατήσεις. Δηλαδή, υπάρχει νόμος στο εβραϊκό κράτος που λέει μια περιουσία που είναι εγκαταλειμμένη για 2 χρόνια, απλά δεν έχει φυσική επαφή ο ιδιοκτήτης με αυτή. Την δημεύει το εβραϊκό κράτος. Και αυτό έχει συμβεί σε τεράστιες εκτάσεις των Παλαιστινίων. Εγώ, όταν βγήκα, με απαγόρευσαν να αιρήσω πίσω. Απλούστατα, βγαίνει ένας φοιτητής να σπουδάζει στο εξωτερικό. Ωραία, γυρνάει πίσω, του βάζουν φυλακή, χωρίς λόγο, γιατί υπάρχει νόμος που λέει το κράτος μπορεί να κάνει προληπτική φυλάκιση, αν είναι δυνατόν, χωρίς να εξηγήσει κανένα γιατί. Ούτε στον κατηγορούμενο. Φυλακίζεται ο άνθρωπος. Μετά τον εκβιάζουν. Θες να αιρήσεις πίσω σπουδές σου, πρέπει να απορράψεις ότι δεν θα αιρήσεις πίσω. Δηλαδή, το βάζουν σε έναν φαύλο κύκλο που, δηλαδή, ανθρώπινα είναι δυνατόν. Θέλει να σπουδάσει, άρα πρέπει να απορράψεις ότι δεν θα αιρήσει. Δεν θα αιρήσει, άρα θα χάσει την άδεια παραμονής του εκεί. Θα χάσει την άδεια παραμονής, θα χάσει και το σπίτι του. Και πάλεψε το. Αν μπορείς να παλέψεις μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν 65 νόμοι του εβραϊκού κράτους κατά των Παλαιστινίων που έχουν εβραϊκή κοινότητα, που ζουν μέσα στα εβραϊκά, αυτά που έχει αποσπάσει το Ισραήλ ως κράτος. Είτε είναι στην Ιερουσαλήμ, είτε είναι στις υπόλοιπες Γιάφα, Άκκα κτλ. Και Χάιφα. Όσοι ζουν υπό κατοχή, Δυτική Όχθη και Γάζα, ισχύει άλλος νόμος εντελώς. Στρατογικός νόμος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τους νόμους του Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα πώς ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή όλα συνδέονται, δηλαδή πηγαίνω από ένα θέμα στο άλλο, αλλά πραγματικά όλα συνδέονται. Στην Δυτική Όχθη η εθνοκάθαρση συνεχίζεται κάθε μέρα, ραγδαία. Αρπάζουν τα παιδιά από τους δρόμους και τους φυλακίζουν.
και τους εκβιάζουν. Για να εκβιάζουν τους δικούς τους. Άμα θέλετε τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ένα σωστό περιβάλλον, φύγετε. Δεν έχετε μέλλον εδώ. Αυτό συνεχίζεται κάθε μέρα. Στην διάρκεια των τριών εβδομάδων που μεσολάβησαν από την εξαφάνιση των τριών νευρών φαντάρων μέχρι την άρση του πολέμου, είχαν φυλακίσει περίπου 1.000 Παλαιστινίους. Είχαν αρπάξει περίπου 400 παιδιά, οι οποίοι είναι ακόμα αιχμάλωτοι των Ισραηλινών. 400 παιδιά κάτω των 14 ετών. Έχουν σκοτώσει 16 Παλαιστινίους. Ο ένας πιτσιρικάς που πιάσανε και τον βάλανε να πιει βενζίνη και μετά τον κάψανε ζωντανό, δεν, δηλαδή, αν δεν ήταν καταγραμμένο από κάμερες του συμβάν, δεν το είχαμε μάθει ποτέ. Ήταν καταγραμμένο από κάμερες. Μια συμμορία Εβραίων, νέων, τον πιάσανε, τον βασανίσανε μπροστά στις κάμερες. Και σήμερα μαθαίνω ότι ένας τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ενώ αρχικά η κάμερα πιάνει μια ολόκληρη συμμορία, περίπου 10 άτομα να κάνουν να πράττουν το έγκλημα, ένας κατηγορείται και σήμερα αφήθηκε ελεύθερος γιατί έχει ψυχολογικές ταραχές. Δεν είναι καλά στα μυαλά του. Ενώ όλη η συμμορία, οι υπόλοιποι δεν κατηγορήθηκαν καν και τώρα είναι όλοι ελεύθεροι. Λοιπόν, αυτό το συμβάν ήταν η αιτία για την εισβολή στην Γάζα. Η εισβολή στην Γάζα ήταν σχεδιασμένη. Δεν ήταν, δηλαδή και το συμβάν, ήδη οι Εβραίοι δημοσιογράφοι βρίσκουν κάθε μέρα λεπτομέρειες πολύ δυνατές που δείχνουν ότι ήταν σχεδιασμένο. Δεν ήταν και καμία Παλαιστινιακή οργάνωση, βέβαια δεν πήρε την ευθύνη και δεν μοιάζει καν με δράσεις Παλαιστινιακών οργανώσεων αυτό που ήταν. Δεν μοιάζει καν. Δηλαδή όταν η Χαμάς, οποιαδήποτε, ακόμα και τις πιο ακραίες οργανώσεις, όταν κάνουν μια επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ και την ανακοινώνουν και ανακοινώνουν πώς έγινε και γιατί έγινε και λεπτομέρειες και μεγάλη υπόθεση. Αυτό ήταν πραγματικά παρατράγωδο. Συμβαίνει, ο Νετανιάχου κατηγορεί κατευθείαν τη Χαμάς και θα κάνουμε και θα ράνουμε σε 2-3 μέρες και ένα βομβαρδισμό. Ο βομβαρδισμός της Γάζας είναι καυτό ένα κομμάτι της εθνοκάθαρσης. Η Γάζα είναι μια συμπαγή μάζα, 5 περίπου χιλιόμετρων επί 30, μια λωρίδα από την Αθήνα, κυριολεκτικά, που ζουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν περικυκλώσει με τείχος, από τη μια πλευρά είναι η θάλασσα, από μια πλευρά έχουν σύνορα με την Αίγυπτο, χτισμένη με τείχος 8 χιλιόμετρα περίπου, και υπάρχει μια πύλη, η μοναδική πύλη ανοιχτή στον κόσμο, η μοναδική, καθώς η πολιορκία είναι από παντού, και αυτή η πύλη ανοίγει περιστατικά και μόνο για να μπαινοβιάνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, κάποιες αποστολές, διάφορα τρόφιμα, μετρημένα και ελεγχόμενα. Και σε ρίζει σήμερα η Αίγυπτος ότι είναι ανοιχτή η πύλη, είναι μεγάλο, είναι ανοιχτή για τους Αιγύπτους επίκους, επειδή είναι στα σύνορα με την Αιγύπτο, υπάρχουν πολλές κοινές οικογένειες, δηλαδή οικογένειες που έχουν παντρευτεί Αιγύπτιος, οι Αιγύπτιοι έχουν παντρευτεί Παλαιστίνες και στα σύνορα, αφού η Ράφαχ είναι μια πόλη που είναι χωρισμένη στα δύο. Από αυτή την πόλη υπάρχουν και πολλοί συγγενείς, από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να περάσουν από το ανοιχτό πέρασμα της Ράφαχ είναι οι Αιγύπτιοι που έχουν αιγυπτιακό διαβατήριο. Μόνο. Έχουν απαγορεύσει μέχρι τώρα δεν ξέρω πόσες αποστολές ξένες με τρόφιμα και ιατρική βοήθεια. Δεν περνάει τίποτα. Ακόμα και η βοήθεια που ο Σίση χάλασε τον κόσμο ότι στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα ήταν ελεγμένα τρόφιμα και πραγματικά σάπια, όχι λεγμένα, σάπια. Μισκολίκια. Εντάξει, αυτά είναι για προπαγανδιστικούς προπαγάνδας, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό πραγματικά που συμβαίνει μπορεί να λήξει αυτή η κατάσταση με την Γάζα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακόμα και τα όπλα, δηλαδή τα όπλα που χρησιμοποιούν, δεν τα χρησιμοποιούν με σκοπό να σκοτώσουν. Άμα δείτε τα πτώματα των ανθρώπων ή ακόμα τους τραυματίες, ο προηγούμενος πόλεμος άφησε 5-6.000 τραυματίες. Δεν είναι τραυματίες, είναι ανθρώπινα ερείπια, πραγματικά ανθρώπινα ερείπια. Δηλαδή αυτοί που χτυπήθηκαν από το φόσφορο, είναι τόσο άσχημο το έγκλημα, τόσο άσχημο, εντάξει, οι άνθρωποι ζουν απλά επειδή δεν πεθαίνουν. Και τώρα ο σκοπός είναι να τρομάξουν τον κόσμο, να το τρομάξουν μέχρι θανάτου, μέχρι να μην μπορέσει να αντέξει αυτούς που ζουν, να σηκωθούν να φύγουν. Δηλαδή,
τόσο φρεκτά διαμελισμένα είναι τα πτώματα, δεν σκοτώνουν απλώς. Δεν σκοτώνουν. Δηλαδή μαζεύουν κρέας από το δρόμο όταν πάνε να μαζεύουν. Δηλαδή γυρνάνε στα σπίτια τα καταστραμμένα, όχι να μαζεύουν πτώματα. Πτώματα δεν υπάρχουν. Μαζεύουν κρέας. Ακόμα και τους ζωντανούς που τυχαίνει να είναι ζωντανοί, είναι διαμελισμένοι. Έχουν χάσει πόδια, χέρια. Και αυτός είναι ο σκοπός. Αυτά τα όπλα δεν τα διερευνάει καμία παγκόσμια οργάνωση. Καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν πήγε και δεν επιτρέπεται να βγουν. Και ξέρετε, οι μουσουλμάνοι θάβουν τους πεθαμένους γρήγορα, γιατί για θρησκευτικούς λόγους δεν πρέπει να μείνει άνθρωπος ο νεκρός. Οπότε, οι Ισραηλοί δεν αφήνουν να περνάει κανένας, οι Παλαιστίνοι δεν αφήνουν τους νεκρούς τους ευτυχημένους. Έχουν γεμίσει βέβαια τα ψυγεία, γιατί ανθρώπινα δεν είναι δυνατόν να θάβουν τόσο κόσμο που πεθαίνουν και μεταφέρονται στα νοσοκομεία, αλλά και ανθρώπινα είναι αδύνατο να θαυτεί ένα πτώμα σαν πτώμα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θάβουν, μαζεύουν κρέας και θάβουν. Και αυτός είναι ο σκοπός, να τρομάξουν τους ζωντανούς. Να τρομάξουν τους ζωντανούς, να τους υποχρεώσουν να φύγουν. Οπότε πραγματικά και ξεκάθαρα είναι ένα κομμάτι της εθνοκάθαρσης που παίζουν εδώ και 120 χρόνια. Απλά έχουν μείνει περίπου 10% από τα Παλαιστινιακά εδάφη που θέλουν να απελευθερώσουν από τους Παλαιστίνους. Οπότε αυτό κάνουν. Είναι, δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, πραγματικά και το πιστεύω, είναι τα τελικά στάδια της εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Ρίχνουν ό,τι έχουν, μήπως τρομάξουν και φύγουν. Όσοι δεν φύγουν θα σκοτωθούν, όσοι δεν σκοτωθούν θα βρούμε μια λύση. Και ίσως στο τέλος μένουν μερικοί Παλαιστίνοι που θα βρούμε μια πολιτική φόρμουλα να τους συγχωνέψουμε. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και όλους τους Έλληνες που βγαίνουν στους δρόμους σε τέτοιες θερμοκρασίες μέσα στο καλοκαίρι για να διαδηλώνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων στην Γάζα. Αυτό που συμβαίνει στην Γάζα απλά είναι ένα επεισόδιο. Δυστυχώς το Ισραήλ έχει σχέδια για όλες τις χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου την Ελλάδα. Αρκεί να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι Έλληνες και να βλέπουν τι τους συμβαίνει. Και αν αυτό που τους συμβαίνει συνδέεται με το μεγάλο κράτος του Ισραήλ και πέρα έλεγχο της περιοχής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.